Ναι, πέρα εκεί, πέρα εκεί. Στο δύο. Βεβαίως, θα μιλήσουμε πάλι. Για να δούμε μια προσπάθεια που γίνεται από τα δεξιά, μια σέντρα, μια κεφαλιά που γίνεται από τον Τζούκαλο. Η μπάλα περνάει παράλληλα για τον Πας Λαμία. Δεύτερη παιδιά για το Αγιάννη, δεύτερη σημαντικό. Με τη Λάρισα ήταν το άλλο. Δεξιά, έχει την μπάλα στα πόδια του, ψάχνει το στήριγμα στο δεύτερο δοκάρι. Χάνει το άχαστο Μπούτνικ εκεί, πρόκαινης εστίας. Ο Περιστερίδης είχε έξουδε το ερεθί, ήταν εξαιρετική η μπάλα του Βασιλαντονόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Όμως ότι η Λαμία είναι αυτή που συνολικά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι καλύτερη αγωνιστικά. Με τα Γιάννα να προσπαθούν τώρα από τη δεξιά πλευρά να παίξουν, γίνεται ένα γέμισμα προς την περιοχή, η μπάλα ξαναβγαίνει έξω. Ντόλοβατς έχει την μπάλα στα πόδια, του μπερδεύονται εκεί οι ποδοσφαιριστές των Ιωαννίνων. Ο Μελίσσας, στον οποίο καταλήγει η μπάλα, μπλοκάρει. Είναι νωρίς ακόμη να πούμε βέβαια ποιος θα είναι ο βασικός goalkeeper της ομάδας Λαμίας. Ένα σουτ το οποίο γίνεται τώρα, η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει λίγο έξω από την εστία του Μελίσσα. Και αυτό θα είναι και το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν θα εκτελεστεί το corner το οποίο κέρδισε τα Γιάννα. Αυτά για την ώρα, 55ο λεπτό εδώ στο αθλητικό κέντρο Καρπενησίου. 1-1 πλέον το παιχνίδι από τον γκολ του Βιδάλ στο 51ο λεπτό. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Τώρα ένα λάθος γύρισμα που γίνεται από τον Αντέτζο προς τον Σαράνοφ. Ο Κόντε μπήκε στην φάση, πρόλαβε όμως ο Σαράνοφ και γλίτωσε θα λέγαμε τη Λαμία από το εις βάρος της δεύτερο τέρμα. Παίζουμε καθυστερήσει στην αναμέτρηση. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Λαμία. Πέφτει στο χορτάρι στον αγωνιστικό χώρο μέσα στην περιοχή του Παζιάννη Ασίγμπα. Γλίστρησε περισσότερο. Δεν είχαμε κάτι το φάουλ του Πας Λαμία. Μια από τι τελευταίε ευκαιρίε για να βρει την ισοφάριση η ομάδα τη Λαμία είναι η συγκεκριμένη. Αρκετοί ποδοσφαιριστέ μέσα στην περιοχή του Βελίδη. Εκτελεί ο Βάντερσον στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλου. Να το γκολ. Να το γκολ από τον Ασίγμπα, ο οποίο είχε προωθηθεί στην συγκεκριμένη φάση. Η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι χαμηλά, έκανε την προβολή εκεί ο Μάρκα Σίγμπα και η Λαμία βρίσκει τον γκολ της ισοφάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ακούτε και τους φίλους της ομάδας τώρα να πανηγυρίζουν.